είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον το 22 κεφάλαιο, 22 κεφάλαιο και 15 εδάφιο, σελίς 870 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον ΚΒ, 22 και εδάφιο 15. Τότε υπήγον οι Φαρισαίοι και συνεβουλεύθησαν πως να παγιδεύσωσιν αυτόν εν λόγω. Και αποστέλουσι προς αυτόν τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντες: «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι αληθής είσαι και την οδούν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και δε σε μέλη περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπο ανθρώπων. Είπεν λοιπόν προς ημάς, τι συμφαίνεται? Είναι συγκεχωρημένον να δώσομεν δασμόν εις τον Κέσαρα ή ουχή? Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπε: «Τι με πειράζετε, υποκριτέ? Δείξατε εμι το νόμισμα του δασμού. Ιδέφερον αυτό προς αυτόν δινάριον και λέγει προς αυτούς: Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή? Λέγωσι προς αυτόν του Κέσαρος. Τότε λέγει προς αυτούς: Απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και ακούσατε σε θαύμασαν και αφήσατε σε αυτόν ανεχώρησαν. Εν εκείνη τη μέρα προσήλθον προς αυτόν οι Σαδουκαίοι, οι λέγοντες ότι δεν είναι Ανάστασης, και ρώτησαν αυτόν λέγοντες: Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε: Εάν της αποθάνημοι έχουν τέκνα, θέλει νυφευθεί ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και θέλει αναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν δε παροιμήν 7 αδελφοί. Και ο πρώτος αφού ενυμφεύθη ετελεύτησε. Και ο μη έχων τέκνα, αφή και την γυναίκα αυτού εις τον αδελφόν αυτού. Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως των 7. Και στον δε πάντων απέθανε γυνή. Εν τη αναστάσει λοιπόν, τίνος των 7 θέλει είστε γυνή, διότι πάντες έλαβον αυτήν? Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς: Πλανάστε, μη γνωρίζονται στα σγραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού, διότι εν τη αναστάσει ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Περί δε της αναστάσεως των νεκρών δεν ανεγνώσατε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντος: Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ? Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Και ακούσατε σιώχλοι, εξεπλήτε το δια την διδαχήν αυτού. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι απεστόμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν ομού και είσαι εξ αυτών νομικός, ρώτησε πειράζον αυτόν και λέγον: Διδάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: Θέλεις αγαπά Κυρίων των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου? Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε. Και ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον: Τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι? Λέγουσι προς αυτόν: Του Δαβίδ. Λέγει προς αυτούς: Πώς λοιπόν ο Δαβίδ δια πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον λέγον: Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου? Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Και ουδής ιδύνατον αποκριθεί προς αυτόν λόγον, ουδέ τόλμησε τις από εκείνης ημέρας να ρωτήσει πλέον αυτόν. Αμήν. Κάθε άνθρωπο τον οποίον συναντάμε, συζητάμε, αντιμετωπίζουμε, το χαρακτηριστικό της συζήτησης αυτής και της στιγμής αυτής είναι ότι δεν ξέρουμε τι φιλοξενεί στην καρδιά του. Ο Κύριος μας εδώ αντιμετώπισε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τρεις διαφορετικούς ανθρώπους που αποτελούν και παραδείγματα. Οι πρώτοι ενεδρευτές, παγιδευτές, πονηροί, βόητες, απεσταλμένοι από τους Φαρισαίους και τους Ηρωδιανούς, συνεβουλεύτησαν να παγιδεύσουν αυτόν. Με λόγια γλυκά, καλά, επενετικά, παρηγορητικά, δελεαστικά. Οι δεύτεροι ήσαν οι Σαδουκαίοι, πλανημένοι, σε πλάνη. Δεν ήσαν πονηροί,
αλλά είχαν τη βεβαιότητα της φιλοσοφίας τους, της άποψής τους, της γνώμης τους και στάθηκαν μπροστά στον Κύριο για να τον παγιδεύσουν κι αυτοί με τις εξυπνάδες τους ως προς την αλήθεια της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Ο τρίτος, ένας νεαρός πειράζων, πλησίασε τον Κύριο, αλλά ειλικρινής, ο οποίος στο τέλος έφυγε ελεγχόμενος από τα λόγια του Χριστού και ο Κύριος του είπε «Δεν είσαι μακράν από τις βασιλείες των ουρανών». Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις ανθρώπους, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις καταστάσεις, δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο να αντιμετωπίσει τις πονηριές και τις παγίδες του διαβόλου. Για τον Ιησού Χριστό ήταν εύκολο, γιατί ήταν Θεός και γνώριζε την καρδιά τους και γνώριζε τι φιλοξενούσαν μέσα. Για μας είναι τρομακτικά δύσκολο και αδύνατον να έχει καλή επιτυχία. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη περίπτωση όπου αποφάσισαν οι Φαρισαίοι και οι Ηροδιανοί να τον παγιδεύσουν εν λόγω. Και έτσι λοιπόν πήραν ύφος γλυκό κολακευτικό και τον πλησίασαν και του είπαν «Διδάσκαλε, πρώτον ξέρουμε ότι είσαι αληθής, δεν λες ψέματα. Δεύτερον, την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις. Τρίτον, δε σε μέλη περί ουδενός. Τέταρτον, δε βλέπεις εις πρόσωπο ανθρώπων. Όλα όσα είπαν σωστά και τα καλύτερα λόγια ο Ιησούς Χριστός στη γη δεν είχε ακούσει από ανθρώπους». Τα καλύτερα λόγια που άκουσε από ανθρώπους ήταν αυτά που του είπαν αυτοί. Οι πονηροί, οι γόητες, οι παγιδευτές και οι ενεδρευτές. Και θα μπορούσε βέβαια αυτούς να τους εμπιστευτεί. Και να πει επιτέλους βρήκα και ανθρώπους που δέχονται την παρουσία μου, δέχονται την αλήθεια μου, δέχονται τη ζωή μου, με δέχονται. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος δεν παγιδεύεται. Και το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Όταν μας πλησιάζει κάποιος ή όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις οι οποίες είναι δελεαστικές, προκλητικές, βρε τι σπουδαίος είσαι, τι ωραία τάπες, πολύ άγιοι άνθρωποι είσαστε εσείς, πολύ, πολύ καλοί άνθρωποι είσαστε εσείς. Και εδώ να προσέξουμε αδερφοί, μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος τα λέει να μην είναι πονηρός, αλλά επειδή είναι στον κόσμο, επειδή είναι σε αμαρτία, επειδή είναι σε παράβαση, να διοικείται από το διάβολο χωρίς να το καταλαβαίνει. Όταν ακούς κολακευτικά λόγια να είσαι πολύ επιφυλακτικός. Οι άνθρωποι ξέρετε τι λένε, όπου ακούς πολλά, πολλά κεράσια να κρατάς μικρό καλάθι. Μην αφήνουμε τα λόγια να, με λόγια ανθρώπινα να ευαρεστείται η καρδιά μας. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή. Τέτοια θέλει να ακούει. Δεν θέλω να με ελέγχεις. Τον έλεγχο δεν το θέλει η καρδιά μας. Τι θέλει η καρδιά μου να ακούει? Μπράβο, σπουδαίος, πολύ ωραίος. Χειροκροτήστο τον, μεγάλος, καταπληκτικός. Πολύ καλά θα πας. Όταν τα ακούς αυτά, εκεί να φοβάσαι. Εκεί να στέκεσαι με προσοχή. Γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που τα λέει, αλλά και δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός από πίσω από αυτόν που τα λέει. Δεν ξέρεις τίποτα. Πρόσεχε την πρότασή σου, την πρότασή τους. Πρόσεχε τη γνώμη τους. Πρόσεχε τη συμβουλή τους. Θυμήσου να θυμόμαστε πάντοτε σε κάτι τέτοιες καταστάσεις ότι υπάρχει ο Θεός που ξέρει τα πάντα και είναι έτοιμος να σε βοηθήσει. Αμήν αδερφοί. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που είναι έτοιμος να σε βοηθήσει και ξέρει τα πάντα. Εκείνη τη στιγμή μια απλή προσευχή. Εκείνη τη στιγμή μια εξήτηση. Χριστέ μου, εσύ ανάλαβε τώρα. Εδώ μπαίνουμε σε γλιστερά εδάφη. Εδώ μπαίνουμε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Μη βιάζεσαι να χαρείς. Μη βιάζεσαι να λυπηθείς, μη βιάζεσαι να ενθουσιαστείς, μη βιάζεσαι να καταδικάσεις. Πρόσεχε,
Είναι δίπλα σου ο Χριστός. Μπορεί, θέλει. Μην το ξεχνάς, μην το ξεχάσεις. Ο Κύριος μας απάντησε με τη σοφία του Θεού, δοσμένη από τον Πατέρα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Απάντησε με τη σοφία του Λόγου του Θεού, καθώς αυτός είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Και απάντησε κατά τέτοιο τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί. Ενήργησε κατά τέτοιο τρόπο που η ελευθερία είναι πλήρης και η δόξα του Θεού στη ζωή του απόλυτη. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σε φέρει σε ελευθερία. Μόνο ο Χριστός μπορεί να ενεργήσει κατά τρόπο απόλυτα σοφό. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σου δώσει σοφία. Πότε όμως? Όταν την εξητήσεις. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να έρθει ο Κύριος τώρα να ενεργήσει. Όταν εμπιστευθείς το Θεό. Όταν η καρδιά σου ούσα απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη καταδικάσει την ύπαρξή της και εξητήσει το Θεό. Δώσε μου, λέει, ένα νόμισμα στην ερώτηση, πρέπει να δίνουμε δασμό στο Γκέσαρα ή όχι? Μια ερώτηση φοβερή. Να πει ναι, τον κατηγορήσουν ότι λέει να υποτάσσεται στον Γκέσαρα. Να πει όχι, θα τον κατηγορήσουν ότι λέει να επαναστατήσουν στον Γκέσαρα. Δεν υπάρχει απάντηση. Να πει δεν σας απαντάω, θα πούνε δεν είσαι δάσκαλος. Δεν υπάρχει απάντηση. Ποιος είναι ως ο σοφός που έχει τη λύση όλων των πραγμάτων? Αυτός που έχει Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αυτός που έχει Κύριό του και Θεό του το Λόγο του Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει λύση, τακτοποίηση. Δώσε μου, λέει, ένα νόμισμα. Του δίνει ένα νόμισμα. Λέει, τίνος η εικόνα είναι και η επιγραφή επάνω σε αυτό. Του Κέσαρος, λέει. Μοναδική απάντηση στην ιστορία των ανθρώπων, απόδοτε τότε τα του Κέσαρος στον Κέσαρα και τα του Θεού στον Θεό. Τι να απαντήσουμε? Ευχαριστούμε το Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, μας προσκαλεί ο Θεός σε ένα νικηφόρο περπάτημα. Και αυτό σας το λέω με τα πάσης βεβαιότητος δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Σε ένα θριαμβευτικό περπάτημα που όμως θα έρθει στη ζωή μας μόνο δια του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Όταν απαρνηθούμε τον εαυτό μας, καταδικάσουμε τη γνώμη μας, απορρίψουμε τις γνώσεις μας, όταν θεωρήσουμε ό,τι ήταν σπουδαίο στη ζωή μας ότι είναι ζημιά για μας μπροστά στη σοφία του Ιησού Χριστού του Λόγου του Θεού, όταν θεωρήσουμε τα πάντα σκύβαλα μπροστά στο ένδοξο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Δρόμος θριάμβου. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ευλογητός ο Θεός του και Πατήρ του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ως τις κάμνη μας πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Ο Πατέρας μας κάνει να θριαμβεύουμε, πώς? Με το Λόγο του, δια του Ιησού Χριστού. Είναι δοσμένος ο θρίαμβος σε αυτόν που τον αποδέχεται, τον πιστεύει και τον εργάζεται και τον χρησιμοποιεί. Αμήν. Τώρα δεύτερη περίπτωση. Πλανημένοι άνθρωποι, οι Σαδουκαίοι, έλεγαν δεν υπάρχει Ανάστασης και προσπαθούσαν να αποδείξουν στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ότι δεν ξέρει καλά τα πράγματα. Πολλές φορές θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε αντίθεση επάνω στην πίστη μας, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Έρχονται με άλλες διδασκαλίες, με άλλες απόψεις, με άλλες γνώσεις. Είτε αυτοί λέγονται το Ευαγγέλιο του Ιούδα, είτε αυτοί λέγονται ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδοπροφήτες, είτε αυτοί λέγονται άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει καλά τα πράγματα. Και έχουν τα επιχειρήματά τους, όλοι έχουν τα επιχειρήματά τους. Δυστυχώς και εμείς έχουμε τα επιχειρήματά μας. Αυτά τα επιχειρήματά μας θέλει ο Θεός να καταδικάσουμε, να απορρίψουμε, να επιτιμήσουμε.
ζητώντας βοήθεια από τον Ιησού Χριστό. Καθώς λέγει και ο Κύριός μας, όταν πηγαίνετε να σας ανακρίνουν, να σας ρωτήσουν, μην προμελετάτε τι θα πείτε. Να το λάθος του ανθρώπου. Εγώ θα του πω και κάνω ολόκληρο σχέδιο και συλλογισμό. Θα αρχίσω έτσι, θα μου πει αλλιώς, θα του πω, απαντήσω αλλιώς, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Αυτά φέρνουν σε αποτυχία, σε συντριβή. Τι λέει ο Κύριός μας? Μην προμελετάτε, προσευχηθείτε. Και αφήστε το Θεό που κατοικεί μέσα σας να σας διδάξει εκείνη την ώρα τι πρέπει να πείτε. Εδώ θέλει εμπιστοσύνη, πίστη δηλαδή. Εδώ θέλει προσευχή. Εδώ θέλει χάρη από το Θεό. Να απαρνηθώ τη γνώμη μου, τη σοφία μου, να απαρνηθώ τις σκέψεις μου. Όχι μόνο να τις απαρνηθείς, να τις καταδικάσεις, να τις διώξεις. Να καταλάβεις ότι όλες αυτές οι σκέψεις, η γνώση που έχεις, συνάξει όλη αυτή τη ζωή στην προσωπική σου ζωή, θα σε οδηγήσουν σε συντριβή. Πάντοτε στη ζωή μας χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Χριστού και την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έρχονται λοιπόν με τα επιχειρήματά τους, τα οποία είναι λογικότατα για αυτούς. Ο Μωυσής μας είπε, όταν πεθάνει ένας άντρας, πως το λέει ακριβώς, διδάσκαλε, εάν της αποθάνει μη έχων τέκνα, θα νυμφευθεί ο αδελφός αυτού τη γυναίκα του θανόντος και θα αναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ναι, ναι, έτσι λέει ο Μωυσής. Ναι, αλλά όμως έλα να σου πω τώρα τι συνέβη. Ήτανε κάποια 7 αδέλφια, παντρεύτηκε ο πρώτος, πέθανε. Ο δεύτερος πήρε τη γυναίκα του, πέθανε. Ο τρίτος πήρε τη γυναίκα του, πέθανε. Ο έβδομος πήρε τη γυναίκα του, πέθανε. Τελευταία πέθανε η γυναίκα. Όταν θα αναστηθούν, γιατί δεν υπάρχει ανάσταση όπως λες εσύ, πιανού θα είναι η γυναίκα? Του πρώτου, του τρίτου, του ή του εβδόμου? Και έχουν πιστεί τώρα. Έλα να μας απαντήσει τώρα, σε πιάσαμε. Ενθουσιασμένοι. Πώς θα τους πείσεις? Δεν πείθονται, αδερφοί. Δεν πείθεται ο άνθρωπος, δεν αλλάζει γνώμη. Εδώ δεν αλλάζει ομάδα. Προσπάθησε να πεις έναν Ολυμπιακό να το κάνεις Παναθηναϊκό. Προσπάθησε να το κάνεις αυτό. Αλλάζει ομάδα. Έναν δεξιό να το κάνεις αριστερό. Δεν γίνεται, δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος είναι ξεροκέφαλος, είναι ιδιογνώμων. Είναι υπερήφανος. Έχει άποψη. Κι όμως εμείς καλούμεθα να ομολογήσουμε Ιησούν Χριστόν και να κάνουμε τους ανθρώπους να αλλάξουν γνώμη. Δεν αλλάζω εγώ θρησκεία. Δεν αλλάζω εγώ εκκλησία. Δεν αλλάζω εγώ άποψη. Και αυτό το λένε όχι μόνο με απόλυτο τρόπο, αλλά στηριγμένοι σε δικές τους, όχι εν πονηρία, εν πλάνη, σε δικές τους θεωρίες και απόψεις. Τι θα κάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις? Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Ένας είναι ο τρόπος, αδελφοί. Δεν θα το αντιμετωπίσουμε εμείς. Θα το αντιμετωπίσει ο Ιησούς Χριστός, που θα τον φωνάξουμε, που θα ομολογήσουμε ότι χρειαζόμαστε τη βοήθειά του. Και αυτοί πλανώνται, και η πλάνη προέρχεται γιατί δεν έχουν επίγνωση δύο πραγμάτων. Και επίγνωση των γραφών και επίγνωση της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν ο άνθρωπος έχει και ακολουθεί μόνο το Πνεύμα το Άγιο, θα γίνει φανατικός και θα πλανηθεί. Και αν ο άνθρωπος έχει μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα γίνει τυπικός και θα πλανηθεί. Και έρχεται ο Θεός σε εμάς να μας το πει αυτό. Να είσαι βέβαιος ότι η πλάνη δεν διορθώνεται εάν δεν έρθει επίγνωση του Λόγου του Θεού και της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Δεν διορθώνεται. Και στους άλλους και σε σένα. Σε κάθε άνθρωπο. Αλλά και δεν αλλάζει γνώμη ο άνθρωπος παρά μόνο με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Χριστού, με την επίσκεψη του Χριστού, με τη βοήθεια του Χριστού. Και τους απάντησε πάρα πολύ καλά. Τι μου λέτε τώρα? Πλανάστε, γιατί δεν γνωρίζετε τις γραφές και τη δύναμη του Θεού.
Δεν γνωρίζετε ότι εν τη Αναστάση οι άνθρωποι δεν νυμφεύουν ούτε νυμφεύονται. Εν τη Αναστάση είναι όσοι άγγελοι του Θεού. Έχουν ξεφύγει από κάθε σαρκικό φρόνημα και κάθε σαρκική πραγματικότητα. Πράγμα το οποίο θέλει ο Θεός και από μας, αν θέλουμε να μην πλανόμεθα. Και οι Σαδουκαίοι δεν αντίπαν. Δέχτηκαν. Δέχτηκαν γιατί κατάλαβαν το λάθος τους. Πώς το κατάλαβαν? Μόνο η σοφία του Θεού μπορεί να τους δώσει, αδερφοί. Και εδώ να προσέξουμε κάτι. Θέλω να σας θυμίσω και μια άλλη ιστορία. Αντίστοιχη. Κάποτε ο Κύριος βρισκότανε και έρχονται μια ομάδα Ιουδαίων με πέτρες στα χέρια τους, φέρνοντας μια γυναίκα συλληφθή σε επιμοιχεία. Και πάνε πάλι να τον πειράξουν. Να τη λιθοβολήσουμε ή να μην τη λιθοβολήσουμε? Τι λες εσύ που τα ξέρεις όλα, διδάσκαλε? Εδώ θα καταλάβουμε κάτι που είναι ανάγκη να το καταλάβουμε, να το πιστέψουμε, να το εξητήσουμε και να το διεκδικούμε. Ο Κύριος δεν απάντησε, αλλά έγραφε, λέει, κάτω στο χώμα. Και αυτοί επέμεναν. Τι να κάνουμε, πες μας, εσύ είσαι διδάσκαλος. Αν έλεγε λιθοβονίστε, τι θα έλεγε? Τι μας έλεγες για αγάπη και για συγχωρητικότητα? Αν τους έλεγε αφήστε τη ελεύθερη, θα του λέγανε και ο νόμος του Μωυσή. Αν και πάλι δεν απαντούσε, τι δάσκαλος είσαι? Είναι η αδυναμία του ανθρώπου, οι στιγμές της αδυναμίας. Που σε αυτές τις στιγμές της αδυναμίας, που είναι πάρα πολλές, είτε τις ξέρουμε είτε δεν τις ξέρουμε. Αυτές τις στιγμές της αδυναμίας δεν προσπερνιόνται, δεν ξεπερνιόνται. Αλλά δια της δυνάμεως του Ιησού Χριστού, δια του Λόγου του Θεού εμπνεύματι Αγίου, μετατρέπονται από το Θεό σε θρίαμβο. Μοναδική απάντηση. Ο αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος τον λίθο. Και κοιτάξτε αυτό για το οποίο αναφέρομαι. Δεν είναι μόνο τα λόγια της σοφίας του Χριστού, είναι και η ενέργεια του Θεού στις καρδιές των άλλων ανθρώπων. Φτιάχνει τις καρδιές τους να καταλάβουν την ανοησία τους. Γιατί είναι λόγος Θεού. Και ο λόγος του Θεού είναι δύναμης που σώζει τον πιστεύοντα από όλα, τον πιστεύοντα, αλλά φέρνει και σε δύσκολη θέση τον μη πιστεύοντα. Δεν προσπερνιέται ο λόγος του Θεού. Τι θέλω να πω? Είναι κεφαλή γωνίας, αλλά είναι και λίθος προσκόμματος. Δεν τον προσπερνάς, θα πέσεις. Και πέτρα σκανδάλου, δεν τον προσπερνάς, θα σκανδαλιστείς. Όταν λοιπόν έρθει ο λόγος του Θεού ανάμεσα σε σένα και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, αν το πιστεύεις, θα γίνει κεφαλή γωνίας και θα οικοδομηθείς, θα θριαμβεύσεις. Και όποιος δεν το πιστεύει, θα γκρεμίσει, θα πέσει. Δεν θα φύγει αλόβητος, πεσμένος θα φύγει. Και ελεγχόμενοι υπό τη συνειδήσεως αυτών, πέταγαν τις πέτρες και ένας έφευγε και έμεινε μόνη της η μοιχευωμένη, η συλληφθήσα επ' αυτοφόρο. Από εκεί και πέρα ο Κύριος ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει και ξέρει πώς θα τη σώσει. Όμως το μήνυμα σήμερα, αδελφοί, το δικό μας είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, εάν πιστεύουμε στο Λόγο Του, τον εξητούμε, θα μας φέρει σε θρίαμβο. Που ο θρίαμβος δεν θα είναι μόνο δικός μας, αλλά θα είναι και συντριβή του άλλου, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν θρίαμβος. Θρίαμβος δεν είναι να νικήσω, είναι να νικηθεί και ο άλλος. Και αυτά μόνο ο Λόγος του Θεού τα κάνει. Και αυτά μόνο ο χριστιανός, ο πιστός, που ζητάει το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα έρχεται κάποιος πειράζων, γραμματεύς. Γραμματείς ήταν άνθρωποι που ερευνούσαν και μελετούσαν τον νόμο του Μωυσή. Ήταν άνθρωποι που κήρυταν τον νόμο του Μωυσή. Και ήσαν άνθρωποι, επειδή γνώριζαν το Λόγο του Θεού και συμμετείχαν στο συνέδριο, το ανώτατο δικαστικό, νομικό όργανο των Ισραηλιτών, γι' αυτό και ονομάζονταν και νομικοί και απέδιδαν δικαιοσύνη και κρίση. Ήσαν άνθρωποι μισθωτοί. Αυτοί λοιπόν οι γραμματείς και οι νομικοί
ήσανε οι δήμονες εις τον νόμο, οι δήμονες εις τη διδασκαλία και οι δήμονες εις την κρίση. Αξιοσέβαστα πρόσωπα, αλλά άπιστοι. Και εδώ είναι το σοβαρό. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι και αξιοσέβαστος και ειλικρινής, αλλά να είναι και πλανημένος και πειράζων. Πώς θα τον καταλάβουμε τώρα αυτόν? Πώς θα ενεργήσουμε? Έρχεται, σε πειράζει, αλλά ο Κύριος θα τον σώσει. Είναι ενάντιος, αλλά ο Κύριος θα τον σώσει. Είναι σαν τον Παύλο, σαν τον Σαούλ. Τι θα γίνει εδώ? Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πιο πολύ από όλα χρειαζόμαστε την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πιο πολύ ακόμη, πιο έντονα. Γιατί τώρα ο λόγος σου δεν θα είναι προς μαρτυρία και συντριβή του άλλου, αλλά ο λόγος θα είναι προς σωτηρία, πράγμα το οποίο επιθυμούμε εμείς και ο Χριστός. Εδώ είναι ο Ευαγγελιστής. Εδώ είναι αυτός που φέρνει τις καλές αγγελίες, είναι εδώ αυτός που φέρνει σωτηρία στους ανθρώπους. Και πειράζοντας του λέει, διδάσκαλε, ποια είναι η πρώτη εντολή? Γιατί οι εντολές τις οποίες έδιναν οι γραμματείς ή οι νομικοί, που είναι το ίδιο, ήταν, αδερφοί αγαπητοί, εντολές ως προς το ενεργήν. Τι θα κάνω? Δεν θα μιχεύω, δεν θα πορνεύω, δεν θα ψευδομαρτυρώ, δεν θα... και βάζαν και διάφορες παραδόσεις, να πλένουν τα χέρια τους ψηλά, να μην τρώνε, διάφορα διατάγματα. Και έρχεται τώρα να τον ρωτήσει αυτός που τα ξέρει όλα. Κοιτάξτε τώρα με ποιον έχει να κάνει. Με έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα. Ξέρει το Λόγο του Θεού, είναι ειλικρινής, ταυτόχρονα έχει απορρίψει τα λόγια του Χριστού, έχει εξουθενώσει μέσα στην καρδιά του την παρουσία του Ιησού του Ναζωραίου, ακούει να λέγονται πράγματα και μπαίνει και αυτό στη μέση να πει, εγώ τώρα θα σε εξοντώσω. Υπάρχουμε, είμαστε πολλές φορές και τέτοιοι. Ο Θεός να μας συγχωρέσει και να μας φυλάει. Γιατί ξέρουμε, όπως ήξερε αυτός. Έχουμε γνώση και η γνώση φυσιεί. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, για πες μου? Όπως κάποτε άλλοτε ένας άλλος γραμματεύς είχε πει, ποιος είναι ο πλησίον, για πες μου εσύ που ξέρεις. Και Κύριος μας, ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, για τη διδασκαλία Του, αλλά και για τα λόγια Του και για την παρουσία Του. Η πρώτη εντολή είναι, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός είναι εις Κύριος. Αυτόν θα αγαπάς μόλις την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Και δευτέρα ομοία ταύτης, θα αγαπήσεις τον πλησίον σαν το εαυτόν σου. Και η ειλικρίνεια απέδωσε, εκδηλώθηκε. Αλήθεια λες? Αυτή είναι. Δεν μου πες να αποδεκατίζω, όπως έλεγαν οι άλλοι. Δεν μου πες να νηστεύω. Αλήθεια είπες. Και η ειλικρίνεια τον έφερε σε συντριβή πάλι, αλλά σε συντριβή της καρδιάς καλή. Ήρθε μπροστά στην επίγνωση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σοφός. Και εκεί ο Κύριος του είπε, δεν είσαι μακράν της βασιλείας των ουρανών. Πολύ κοντά είσαι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Και μία τέταρτη, όταν εμείς ρωτάμε. Που εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θα μπορούσα να πω είναι και το πιο δύσκολο. Όταν εμείς μιλάμε, τι να πούμε? Όχι απαντάμε. Άλλο απαντάμε και άλλο ανοίγουμε την κουβέντα. Άλλο απαντάμε και άλλο οδηγούμε τον άνθρωπο, οδηγούμε τους άλλους, οδηγούμε τις καταστάσεις σε νέους δρόμους. Όταν η πρωτοβουλία είναι δική μας, και πρέπει να είναι δική μας, εδώ είναι τα πιο δύσκολα.
Εδώ είναι η μεγάλη δυσκολία. Όταν έχεις εσύ, πρέπει να έχεις εσύ την πρωτοβουλία στα χέρια σου. Πώς θα το αντιμετωπίσω, πώς θα τον αντιμετωπίσω, τι πρέπει να του πω, τι πρέπει να κάνω. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο άνθρωπος και διάλογος. Πώς πρέπει να συμπεριφερθώ, μπορεί να είμαι στο σχολείο, μπορεί να είναι ο δάσκαλος, μπορεί να είναι ο καθηγητής, μπορεί να είναι ο καθηγητής του πανεπιστημίου, μπορεί να είναι ο γείτονας που θέλεις να ανοίξεις μία κουβέντα για τον ευαγγελίσεις. Για να του πεις κάτι, για να του πεις τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, για να του μιλήσεις για τον Χριστό, για να τον βοηθήσεις, για να τον κάνεις να αλλάξει πορεία. Εδώ είναι τα πιο δύσκολα. Όχι πώς θα αμυνθείς, αλλά πώς θα επιτεθείς. Όχι πώς θα απαντήσεις, αλλά πώς θα ερωτήσεις. Και η απάντηση είναι μία. Χριστέ μου, βάλε μου εσύ τα λόγια στο στόμα μου. Φώτισέ με, βοήθησέ με, μίλησέ μου. Γιατί πρέπει αυτά που θα πεις να μην μπορεί κανείς να τα απαντήσει. Και τους έκανε μια ωραία ερώτηση. Τίνος Υιός είναι ο Μεσσίας τον οποίον περιμένετε? Εύκολη απάντηση. Του Δαβίδιος. Μπράβο λέει. Γιατί ο Δαβίδ τότε μιλώντας δια Πνεύματος Αγίου τον απεκάλεσε Κύριό του? Εκεί δεν έχουν απάντηση. Εμείς όμως έχουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είναι ο Υιός ανθρώπου και ο Υιός Θεού. Υιός Δαβίδ και Υιός Θεού. Αυτοί όμως δεν έχουν. Αυτό πρέπει να γνωρίσουμε. Ότι αυτός ο Μεσσίας είναι Υιός ανθρώπου και Υιός Θεού. Δεν ξέρουμε. Μα είπε και είναι γραμμένο ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου, εσού θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιο των ποδών σου. Κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει. Το αποτέλεσμα, θρίαμβος. Αδελφοί αγαπητοί, το μέλλον μας, το αύριο του καθενός μας και όλων μας είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Οι καιροί που θα έρχονται θα είναι όλο και πιο κακοί. Και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που λέγονται παιδιά μας. Και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που αφορούν τα παιδιά μας. Και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που λέγονται γείτονες, συγγενείς, φίλοι, εχθροί. Καταστάσεις, αμαρτίες, δελεασμοί, προκλήσεις. Λόγια, φιλοσοφίες, σοφίες. Προκλήσεις, όχι μόνο προσκλήσεις, και προκλήσεις. Και καλέσματα. Και θα πρέπει σε όλα αυτά να καταντήσουμε εν τέλει θριαμβευτές. Και θρίαμβος δεν έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, παρά μόνο από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. Μην περιμένεις να επιτύχεις, παρά μόνο με τη βοήθεια του Πατέρα και με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό όμως ξέρετε τι είναι? Είναι το πνεύμα του ανθρώπου του ταπεινού, που αναγνωρίζει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα, που αναγνωρίζει ότι είναι άθλιος, ουτιδανός, τυποτένιος, ότι είναι αχρίος, ότι είναι αμαρτωλός, ότι εις πολλά πταίει, ότι είναι αδύναμος. Με μια κουβέντα, και δεν μπορεί, αλλά πολλές φορές και δεν θέλει. Και δεν μπορεί, αλλά πάρα πολλές φορές και δεν θέλει. Και το μπορεί λίγο ξεπερνιέται. Το δε θέλει ή θέλει δεν ξεπερνιέται ποτέ. Επειδή ήθελε τον Αβοσαλόμ ο Δαβίδ, ούτε καν σκέφτηκε όλα τα άλλα. Είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε ότι και το θέλειν και το ενεργήν είναι του Κυρίου. Και να το αποδεχτούμε. Βόηθα μας Κύριε, και εις το θέλειν και στο ενεργήν και σε όλα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ας ετοιμαστούν για βάφτισμα όσοι είναι, να ψάλουμε και ένα μήνα και έναν ύμνο.